απίστευτα. Όμως ελληνικά. Ελληνική απίστευτη τύπη. Εκπομπή αντλεί μηνύματα από την ελληνική ζωή, γιατί είναι μόνο που αφουγκράζεται. Και τα δείτε τι γίνεται σε ένα κοσμοτοπολείο που πήγε όλο το συνεργείο της εκπομπής μας που φτιάξαν τα μάξια για να γράψουν το περιστατικό. Να πάτε πλάκα, να δείτε πώς παρακολουθούμε όλη τη σκηνή αυτή, να πούμε, που βλέπει κανείς την οικονομία, τον άνοδο, τον άνοδον της. Δείτε. Μην συλλεξέρετε φίλες μου διαμαντίες μου και να μου κάνετε τιμή. Ενδιαφέρομαι για ένα ρολόι ακριβίας. Αν θέλετε ακριβίας ο κύριος. Γιατί ο κύριος. Τι θέλετε ακριβώς. Ξέρετε έχω ξαναπεράσει. Εγώ διαθέτω το ρολόι αυτό με ενδιαφέρει εδώ. Το χρυσό. Όχι, όχι αυτό εδώ, το άχρησο. Α, το έχει λίγο χρυσό. Όχι, το τελείως άχρησο εδώ. Α, το άχρησο. Ναι, ναι, την καλοσύνη. Στο λεπτό. Ναι. Εξαιρετικό ρολόι είναι και σε πολύ καλή τιμή. Μπορώ να το δω. Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μην χάνει λεπτά. Θέλω να είναι ακριβίας απόλυτη. Αστειεύεστε, κύριε. Ναι. Ελβετικά ρολόγια πουλάμε εδώ. Το δευτερόλεπτο δεν κάνει. Μαχή λεπτά. Μάλιστα. Τι πουλάμε εδώ πέρα, μπακατέλες. Παρακαλώ. Ναι. Είναι ακριβίας ή δεν είναι. Άριστο ρολόγιο, ακριβίας. Είναι από τα καλύτερα. Είναι ελβετικό ρολόγιο. Πετε μου πόσο κάνει αυτή την καλοσύνη. Ναι. Θα πληρώσετε μετρητά. Μετρητά, ναι. Κάτι μια τιμή. Αυτό έχει 52, πάνω σα θα αφήσω 50 λεπτά. Είναι εξαιρετική τιμή. Τέλος πάντων αυτή. Θα το πάρετε. Δεν το πάρετε. Μάλιστα. 50 μου είπατε. Μάλιστα. 5, 10, 15, 20, 25. Θα μείνετε πολύ καλοδημένος. 40. Πολύ καλοδημένος. 45, 50. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Α! Ναι. Ξέρασα η γυναίκα μου κάτι μου είχε πει. Ντοματούλες, δεν έχετε. Βεβαίως, θα ήθελα να μου δώσετε. Πόσα τεμάχια. Μπορώ να τις δω, αν είναι τίποτα καλές. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικές ντομάτες. Μάλιστα, ωραία. Βάλτε μου 3-4 από αυτές. Φτάνουμε για να περάσουμε ένα μήνα. 3 ή 4. 4. 4, ένα μήνα. 1, 2, 3. Βάλε μου ένα μπουράκι να πούμε. Ένα μπουράκι. Ναι. Ένα τεμάχιο. Ένα τεμάχιο, ναι. Δίνουμε και μισό, παιδί. Όχι, 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 ένα. Ένα μισό, τι που να χωρέσει. Τέλος πάντων. Βάλε μου και τα μιλαράκια του ίδια. Μισό, παιδί. Ναι. Αναφιβολή. Μπορώ να χτυπήσω όλα αυτά, παιδί. Θα είναι προσοχή μόνο. Ναι. Και από τα μήλα που έχετε, δώστε μου το ένα. Ένα μήλα. Ναι. Ολόκληρο. Ναι, ναι, ναι. Από το μοντέλο. Το είδατε αυτό. Ναι, καταπληκτικό, ναι. Αυτό είναι αντίκτυπο. Α, δεν το πουλάτε. Το πουλάμε. Ναι, αλλά όχι αφήστε το. Ναι. Είναι λίγο αλμυρό αυτό. Το κατάλαβα. Αλλά είναι συλλεκτικό. Ναι, να σας πω. Αντίκτυπο. Πέστε μου πόσο κάνουν αυτά. Αυτά να δούμε πάλι τι έχετε. Ή ζώματα στις ντομάτες, το αγγούρι και το. Ναι. Το μήλο. Αυτά κάνουν 45.000. Θέλετε κύριε. Τι. 45.000 είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Μα τι λέτε, εγώ πήρα το ρολόι τώρα 50.000 και τις ντομάτες 45.000. Μα οι ντομάτες είναι ακριβίες. Σας φαίνεται ακριβά. Ακριβίες είναι. Λογικό είναι. Ακριβίες κύριε. Τέσσερις ντομάτες και αυτά, πέντε πραγματάκια. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Τόσα λεπτά. Ένα ρολόι πήρατε ακριβίες, δώσατε 50.000 και εδώ πέρα πήρατε 4 ντομάτες. Πήρατε το μήλο, το αγγούρι και μας σας φαίνονται δηλαδή πολλά. Έχετε δίκιο, ναι. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή λαός είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Σοβαρά τα λέει. Ναι, μα είναι δυνατόν. Διαφημώ το κερατό. Μπορείτε να μπορείτε πόσο κάνουν, είπαμε. 45.000. Δηλαδή οι ρολά ακριβία θέλουμε, το μάτσα ακριβία δεν θέλουμε. Έχετε δίκιο. Μα πώς τα είναι. Έχετε δίκιο, εντάξει, έχετε δίκιο. Βρίσκονται αυτά τα πράγματα σήμερα. 20, 40, 45. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καταρτήσαμε εδώ πέρα. Καλλιτεχνικά νέα. Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία της χοροδίας του Τάος Λένιγκραν και Νίν Αγίας Πετρούπολης στο Μέγαρο των Φίλων της Μουσικής. Παρευρέθηκαν οι φίλοι της μουσικής με τους φίλους τους. Δεν πα...
Αγαπητοί μου φίλοι, όπως θα δούμε, η ιατρική επιστήμη προχωράει ακάθεκτος, πράγμα που θα το διαπιστώσετε κι εσείς στα επόμενα πλάνα που πήραμε εμείς. Μάλιστα, κυρία μου, πεντακάθαρα τα βλέπω όλα εδώ. Μάλιστα. Όλα πεντακάθαρα. Έχετε μία δυσπεψία. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Θα πίνετε γάλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μάλιστα. Το βράδυ δεν το λέει πεντακάθαρα αν πρέπει να πίνετε. Καμιά φρυγανιά το βράδυ. Μάλιστα. Ναι. Εδώ πέρα βλέπω ότι, για να το προφυλάξουμε, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάθετε λύκο. Λύκο. Ναι. Αυτό για να το γλιτώσουμε, επειδή βλέπω εδώ ένα αυτό, μάλιστα, θα αλλάξετε θέση στα πρόβατα. Επίσης, πονοκεφάλους έχετε. Όχι, δεν έχω. Δεν πρέπει να έχετε, γιατί λέει ότι θα έχετε. Α, ναι, θα ναι, ναι. Ασπιρίνες θα πάρετε αυτά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ ασπιρίνες. Ναι. Πόσες. Ή μάλλον όχι. Τι. Για να μην γίνει μπέρδεμα, γιατί το γάλα είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με τις ασπιρίνες θα πάρετε μόλις ξυπνήσετε, νηστικιά, ναι, ένα κουτί το πρωί. Ένα κουτί. Ναι, γιατί βλέπω ότι παθαίνετε μετά διάρρηση. Οπότε πρέπει, για να πάρετε διάρρηση πρέπει να πάρετε τις ασπιρίνες. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και βλέπω, τι γίνεται, μπουγάδα. Μπουγάδα, σκάφη, πλήση στο μάθημα θα γίνει. Αχα. Θα έρθετε στο χειρουργείο, μια χαρά εντάξει. Δεν μου λέτε κάτι. Ναι. Το βράδυ, τι κάνετε τα βράδια. Κρεβάτι, βλέπω. Θα, ναι, αλλάξετε, άνθρωποι, θα αλλάξετε εραστή. Ναι. Βλέπω παιδικές αρρώστιες. Τεκνό θα είναι. Ναι, και θα κολλήσετε η λαρά. Ζήτης. Δηλαδή, άστο και βλέπετε και μετά το κριτικάρουτε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Πίστιο στο Πιστείο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρώτο τάξη υπουργό της κυβέρνησης, κύριο Σωτήρη Τούβελα, και τον πρώην Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης του ΧΑΣΟΚ, κύριο Πόστολο Κλαμάνη. Το θέμα μας σήμερα είναι οι προσλήψεις των εκτάκτων του Δημοσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηγεωργίου, το πρόβλημα που προκύπτει είναι ως εξής, δηλαδή να κάνω μια απλή διατύπωση. Λοιπόν, με το πρόσχημα των προσλήψεων των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου με ειδικές ανάγκες, εδώ πέρα η κυβέρνηση της Νουδού έχει προσλάβει στην ουσία ανάπηρους μαϊμούδες. Δηλαδή, που ακούστηκε αυτό. Ανάπηρους οι οποίοι είναι δήθεν ανάπηροι. Και εδώ μπορείτε να δείτε μέσα στα κοιτάπια τους ακριβώς τα στοιχεία αυτά τα οποία σας περιγράφω. Ναι, εσύ μη σπρώχνεις, εγώ σας παρακαλώ. Καταλάβατε ότι προσλάβανε πρώην ποδοσφαιριστές, αρσιβαρίστες, καταλάβατε. Μποξέρ, κατσέρ, να πούμε. Αυτό, καταλάβατε. Σωματοφύλακες, μπράβους έχουν προσλάβει εδώ πέρα, τα πάντα. Παλαιστάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι και καλά είναι ανάπηροι. Να δούμε την αναπηρία, όχι. Συγγνώμη, εμένα με συναναλοκληρώσω και μετά λέτε. Λοιπόν, να δούμε αυτή η αναπηρία, δηλαδή ποια αναπηρία είναι. Γιατί εδώ λένε 2-1, διώχνουν 2, προσλαμβάνουν 1 και δεν γίνονται άλλα τάλα να πούμε. Θα μπορούσα να μιλήσω γιατί κάνει κατάχρηση του χρόνου. Δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου, με συγχωρείτε, εγώ κρατάω σωστό χρόνο. Εσείς όταν έρθει η σειρά σας και σας δοθεί ο λόγος, να μας πείτε μετά να κάνουμε κατάχρηση εμείς του χρόνου. Λοιπόν, να πάρω το λόγο επιτέλους. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε κάτι. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος που μιλάει ο κύριος Κλαμάνης είναι ενδεικτικό της πολιτικής του γενικότερης συμπεριφοράς. Ενδεικτικός είναι για την δική συμπεριφορά, κατάλαβες. Απέναντι στον ελληνικό λαό. Όχι, δεν θα κάνεις υποδείξεις. Ο ελληνικός λαός δεν είναι όρνια να τρώνε κουτόχορτο. Όρνια είστε εσείς και φέρεστε. Αντιμετωπίζατε εσείς μια οκταετία με έναν τρόπο όπου φέρετε τον τόπο εδώ που είναι. Εμείς. Και προσπαθείτε τώρα να ρίξετε λάσπη σε εμάς, ενώ εσείς τόσα χρόνια δημιουργήσατε αυτό το έλλειμμα στην οικονομία. Εσείς χάνετε τις προσλήψεις. Και δεν είναι καθόλου σωστό να μιλάτε για μαϊμούδες ανάπηρους. Ναι. Γιατί και οι μαϊμούδες. Είναι μαϊμούδες οι ανάπηροι, αγαπητέ μου. Είναι ανάπηροι οι μαϊμούδες. Το νόμο τον ψηφίσατε εσείς. Το νόμο εμείς τον ψηφίσαμε. Είναι ο ΚΑΠΑΤΑΦ 600 άμμο 34. Άμμο 34 δεν είναι για ανάπηρους μαϊμούδες. Είναι για ανάπηρους πραγματικούς με ειδικές ανάγκες. Σας παρακαλώ. Μην νομίζετε ότι εγώ εδώ ήρθα με το κουμέντα. Εδώ οι τυφλοί βλέπουν να πούμε και οι κουτσοί προχωράνε τώρα. Πλάκα μας κάνετε. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Χαριτολογώντας, νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε πολιτική. Όχι, μπορείτε εσείς. Λοιπόν, εγώ, κύριε. Να μας δείξετε εσείς ποιοι είναι εκεί που εμείς κάναμε λάθος. Συγγνώμη. Εγώ είναι. Εσείς ήσασταν από το Μάρτιο του 87 μέχρι τον Οκτώβριο του 85. Εγώ θα συμβουλευτώ το ημερολόγιο, σας πω. Από Μάρτιο του 87 μέχρι εδώ, όλες αυτές που βλέπετε είναι υπογραφές του κυρίου Κλαμάνη. Για να δούμε. Είναι δικιά σας υπογραφή. Όχι, αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Λοιπόν, λοιπόν, οι άλλοι. Κοιτάξτε, ναι, προσλήψεις. Ναι. Όχι μαϊμούδων, αλλά ουρακοτάγκους, μπαμπουίνους. Εδώ κοιτάξτε και να τα αποδεικνύονται, ναι, εδώ εγγράφος, όλα τα έγραφα εδώ. Την μπατζίδων. Αρκούδων με τους γύφτους μαζί. Ναι, ναι. Τα έχω φέρει όλα εδώ. Όλα τα έχετε φέρει.
παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς δεν θα διαστρεβλώσετε την αλήθεια. Δεν διαστρεβλώσουμε εμείς. Εσείς θα διαστρεβλώσετε μονίμως την αλήθεια. Τσίτες. Τσίτες είστε και φαίνεστε, κύριε. Δεν καταλάβατε και αυτοί προσλάβατε εσείς. Είναι μαϊμούδες. Κοιτάξτε εδώ. Καταλάβατε. Και πυθικά άνθρωποι είναι. Αυτά, ναι. Αυτά γίνανε όλα επί οκταετίας. Επί οκταετίας γίνανε αυτά δικής μας οκταετίας. Εδώ ελέγξτε τα αυτά. Παρακαλώ, κρατήστε κύριε. Ελέγξτε τα. Επί οκταετίας γίνανε όλες αυτές οι προσλήψεις. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Εδώ παρακαλώ, εδώ μας. Εδώ παρακαλώ. Όλα αυτά επί οκταετίας. Κύριε, και τώρα δείτε τα δίδυμό μου αδερφό από άλλη μάνα και άλλο πατέρα να παρασιάζεται τα πάμαλα τα άματα σε εκπαμπέσα. Κύριε δικηγόρε, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για σας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να λάβετε εσείς την υπερασπισή μου για να γλιτώσω πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διπλοφρίδη μας. Ναι. Αν έχετε χρήματα, ξέρετε ότι από τώρα σας το λέω είστε αυτός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χρήματα δεν έχω, αλλά έχω ένα αυτοκίνητο. Α, έχεις ένα αυτοκίνητο. Ναι, και ο λόγος που σας κατηγορούν. Έχω κλέψει το αυτοκίνητο. Είδατε τι έγινε. Ο κλέψας του κλέψατος. Κοιτάξτε όμως ένας έξυπνος πώς την πατάει τώρα εδώ. Θέλει να πουλήσει μούρη, δίθεν τώρα ζωή και έτσι. Ενώ τη φέρνει ο ίδιος ο τύπος που δεν μπορεί να φανταστεί ότι την έφερε εκεί. Χάρη, πειλάζει. Βίβα, Γιάννη. Βίβα, Γιάννη. Ρε παιδάκι μου, δεν με πιάνει, εντάξει να πούμε. Άσε να πούμε. Λέγω διάσημα από τις γυναίκες μου. Ξέρεις. Κι εγώ ρε Γιαννάκη δεν έχω διότι... εγώ να πούμε με τις γυναίκες εγώ. εγώ με τις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ με τις γυναίκες εγώ. Άντε πες τώρα και θα το πω εγώ. Είναι πολύ μου να πούμε. Εγώ τι θέλω, ξέρεις. Δεν μασάω ρε παιδάκι. Δηλαδή για πάρτι μου να πούμε. Για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο να πούμε. Σιγά μην πούμε. Σιγά μην μας πούνε μασά οι γυναίκες. Για άλλοι όμως είμαστε και δύο πολύ των γυναικών, ε. Κοίτα, εδώ κοίτα πλάκα, ρε. Παναφτήρα, ρε. Τι έχει, ρε. Δύο πλόγες, ρε, ταυτόχρονα. Και δύο είναι, πώς θες να είναι. Δύο, ρε, μεγάλε, πω. Δύο είναι. Και εσύ δύο σε βλέπω, ρε. Γιατί εγώ πώς σε βλέπω, δύο σε βλέπω. Όπως, δύο σάκες, ρε. Να το ρε. Δύο Γιάννη, ρε. Σάκες, ρε. Για και γίναμε τέσσερις, ρε. Πες με καμιά ξέρει. Αμέ, δεν είναι Γιάννη, ρε. Δεν μου έλεγες, ρε, εσύ τη γυναίκα σου, ρε, ότι τη βλέπεις σαν φάρμακο. Ναι. Εγώ στο λέω. Πώς τη βλέπεις σαν φάρμακο, πλάκα μου κάνει. Κάτι, ρε. Και την άλλη τότε πώς την έβλεπες. Σαν αντιφάρμακο, ρε Γιάννη, ρε αγαπάκι. Φάρμακο του φαρμάκου. Ωχα, το σάκι. Ρε το σακούρι, ρε. Φοβερό, ρε το. Τις γυναίκες που τραβάμε, ρε, με τις γυναίκες. Όχι, ρε. Εντάξει, ναι. Αυτή εκεί την βλέπεις απέναντι. Γεια, ρε. Αυτή εκεί την απέναντι. Γεια, αυτή εκεί τις δυο. Αυτή τις δυο. Όχι λαχανί ρε, λαχανί ρε. Τι είναι. Αυτή φορά τα αυτιά που κάτι πολύ ελέγχους ρε. Λαχανόριμο εννοώ ρε. Λαχανόριζο. Τι λέω ρε. Εγώ τη βλέπω και είναι έτοιμη να ψυχθεί. Και αυτή εκεί. Τι σε γουστάρει. Όπου μεγάλε. Θα την κάνεις πάλι ρε δικαιμό. Τι θα την κάνει ρε καλά. Τι με θέλει ρε. Πού τι ρε. Πού. Τι έγινε. Τι έγινε. Η γυναίκα μου ρε. Ποια είναι η γυναίκα σου. Δηλαδή, η γυναίκα μου αυτή που λες ότι... Με γουστάρει. Πες μου αλήθεια. Σε γουστάρει γιατί είναι η γυναίκα μου. Να χαρίσεις τα κάπου ας πες. Εγώ βλέπω και με αυτή με το στιθέο λέμε. Εδώ ξέρεις το αυτό το που... Πω με. Γυναίκα σου είναι αυτή. Μήπως ότι σε γουστάρει. Θα το πλαθώ. Μου πεις ότι είναι η γυναίκα σου. Ναι ρε σου. Γυναίκα σου. Ναι ρε ρε. Μου γουστάρει ρε. Μου κλείνει μάτι ρε. Σοβαρολογείς. Ναι ρε. Τώρα ξέρω μου κλείνει, δεν μου κλείνει. Εγώ ήθελα να μου κλείνει. Σοβαρά το λες. Ναι ναι. Θα κλειδώ δύο ρε. Κάτσε ρε κάτι να γίνει. Όχι Γιάννη μου έκανε και το στόμα έτσι μου. Μου έκανε ρε. Σου έκανε. Ναι ρε. Μην τις κάνεις μου και εσύ να χαρεί. Γιάννη. Κάτι κόμενοι έρχονται και την παίρνουν ρε. Ποια. Τη γυναίκα σου ρε. Η γυναίκα μου παίρνουν δυο. Δύο κόμενοι, τέσσερις είναι κάτι την πάνε. Σοβαρά, ναι, τη γυναίκα μου. Ναι, αγκαλιά την έχουν έτσι. Ευτυχώς ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ευτυχώς. Ναι, γιατί το βράδυ ξέρεις στο σπίτι, θα μου έκανε σκηνή που θα με έβλεπε μαζί σου στο μπαρ.
Όπως το φτιάξαμε, το δικό μας να πούμε. Εδώ. Τι γιόλο περιφέρεται εντός του ίνου τη ζάλη. Τα δυο γλυκά σου χείλη τα πίνω εν τη φιάλη. Με περατώσες κι ας σε γεγονάδιεσαι εν ποιόν θυσία. Με περατώσες και γένετο η αγάπη ψευδός κι υποκρισία. Έλα! Πάμε! Η γιόλο περιφέρεται η πλάση στα έχει παίξει. Κι ο νους άγεται φέρεται που σ' έχω απολέσει. You finish me and let's become for you while I sacrifice. Έλα! You finish me and become the love lie and hypocrisy. Καλλιτεχνικά νέα. Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία της χοροδίας του Τέος Λένιγκραν και Νίνα Γιές Πετρούπολης στο Μέγαρο των Φίλων της Μουσικής. Παρευρέθησαν οι φίλοι της μουσικής με τους φίλους. Τώρα θα καταργαστούμε με ένα θέμα να πούμε των τηλεοπτικών serials, τα οποία δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται να πούμε. Συναγωνίζονται τα καναλία μεταξύ τους, ποιος θα σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε. Γι' αυτό τα ζώα σήμερα γίνανε οικολόγινα. Η αγάπη είναι της γάτας ή η τύχη είναι της γάτας. Και εν πάση περιπτώσει τύχη, αγάπη, η γάτα, λύστη γάτα, νύχτη γάτα, σκοτώστα τη γάτα. Δηλαδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα που εδώ θα αποσαφενιστεί διότι θέλει ένα ψάξιμο προς διερεύνηση. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Γεια σου. Γεια. Εντάξει, θα σε δω. Τώρα πρέπει να αρχίσει το γύρισμα, θα την γύρω. Κύριε Πογιατζή, γιατί είναι αυτόγραφο θα μας δώσετε. Σε παρακαλώ παιδί μου, δεν μπορώ τώρα γιατί έχω το γύρισμα η αγάπη της γάτας. Τώρα γράφω, δεν έγινε. Μόλις τελειώσετε. Μόλις το πήγε, περίμενα, πάρετε και το παιδί. Μόλις τελειώσετε. Τώρα που βλέπετε ότι γυρίζουμε, είμαστε έτοιμοι να. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή μέσα εδώ πέρα να ζητάω. Τι να κάνω. Πώς να συγκεντρωθώ να παίξω και τώρα. Γεια σου, ρε Ζάρα, τι γίνεται, πώς θα πας. Καλά, καλά, εσύ. Καλά, γιατί. Δυνατός. Καλά, εντάξει. Γιατί. Καλά, εντάξει. Γεια σου, ρε Ζάρα. Πώς το παίζεις. Ο σκηνός έτσι έρχεται, παιδιά, γρήγορα ησυχία. Τώρα ποιος τον ακούει. Ναι, λοιπόν, παιδιά. Εντάξει, έτοιμοι όλοι, πάμε. Να τα σημειώσεις εσύ. Λοιπόν, πάμε τη σκηνή του Ζάρα τώρα με τη γυναίκα, εντάξει. Είσαστε όλοι έτοιμοι, εμένα κοιτάτε. Λοιπόν, Γιαννάκη, να πούμε τώρα στο θέμα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα να γράψουμε. Πάρε το κάδρο εσύ, το έχεις ετοιμάσει. Ναι. Όλα έτοιμα. Λοιπόν, Γιάννη, σκέφτεσαι τώρα, ε. Ναι. Στην έχει δώσει βασικά. Ναι. Είσαι πολύ δοσμένο, είσαι άσχημα, σε ένα κακό χάλι. Λες η Ρουφιάνα με έχει κάνει χάλια, με έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένα τίποτα. Ρουφιάνα, θα πάρεις μετά αγάπη μου, τώρα... Εντάξει είναι, γεια σας εδώ. Ναι, στην έχει δώσει πάρα πολύ, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν η γυναίκα σου, η δικιά σου και έχει καταντήσει μία του δρόμου, μία τίποτα. Δεν τρέπεται λίγο. Στη συγκρουβίζητα δηλαδή, μία κοινή, δηλαδή, πώς να σου το πω. Ναι. 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 Σκέφτεσαι αυτό λοιπόν, κατάλαβες. Ναι. Και αυτό το πράγμα δηλαδή σε κάνει και νιώθεις μέσα σου ένα... Ρε παιδιά, ησυχία! Θα κάνουμε το πλάνο ή δεν το κάνουμε. Να ξέρω να σταματήσει. Λοιπόν, αυτό είναι για να κοιμπράβο. Κατάλαβε το μάτι να δω το μάτι να γελίσει. Κατάλαβε. Λοιπόν, ήταν η γυναίκα σου, η δικιά σου η γυναίκα, η αποκλειστική σου δηλαδή. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ο σύντροφο ζωή σου. Ναι. Και έχει καταντήσει μια κάποια, μια του δρόμου. Μάλιστα. Μια τυποτένια. Μια βίζα συγκρού. Λέμε. Εντάξει, αγάπη μου, τον έγραψε. Μετά, τι να κάνουμε τώρα, κάτσε να του δούμε το ρόλο. Λοιπόν, το σενάριο αυτό ποιο δεν γράψε. Για να δω τι λέει. Λοιπόν, ξέρει ότι είναι σε κάποιο. Α, είναι σημαντικό αυτό, πρόσεξε το. Σε κάποιο δωμάτιο αυτού του ξενοδοχείου με κάποιον άλλο. Η ιδέα αυτή τι σε κάνει, λες είμαι ο Ζάρας. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι. Άμα τρελαθώ. Στη δίνει, κατάλαβες. Είναι με κάποιον άλλον και κάνει ό,τι δεν κάνει μαζί. Πόρ τον έβε. Θέλω, ναι, μπράβο, Γιάννη, αυτό είναι ακριβώς. Θέλω να το δω. Να το δω όμως, δείξτε μου και αν το μάτι αυτή την τρέλα.
Το κάτι αυτό έτσι που φεύγει. Μπράβο, αυτό είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, σε απατάω κατ' εξακολούθηση. Η ρουφιάνα, λες. Κατάλαβες, αυτό είναι, Γιάννη. Να σου πω, παίξω. Ρουφιάνα. Όπου αυτό είναι, Γιάννη, έτσι βαρύ το θέλω. Κατάλαβες, πολύ βαρύ. Το θέλω βαρύ με πόνο. Λοιπόν, Γιάννη, το έχεις τώρα. Ναι. Να το κάνεις έτσι ιατρικά τελείως. Ναι. Αυτό θέλω. Λοιπόν. Μην με περάσουν και καμιά αδερφή. Έλαβα και τι έγινε, σιγά το. Λοιπόν, ακούς, Γιάννη, σε έχει αφήσει τώρα παραμονές γιορτές, Πάσχα έρχεται, ναι. Θεού θέλοντος, σε ένα σπίτι έρημο. Σκάστε, παιδιά! Κάνουμε δουλειά εδώ, μα και εμείς κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, ακούς, σε έχει παρατήσει ένα σπίτι έρημο τελείως. Μια ερημιά, ένα τίποτα, ένα άδειο σπίτι, τέσσερις τείχοι. Και είσαι μόνος σου. Τι κάνω μόνος. Εγώ, Ζάρας, λες. Κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Ζάρας, τι κάνω μόνος. Αυτό είναι. Δηλαδή λες πού είναι όλο αυτό το πράγμα που είχα και που τώρα δεν έχω. Πού είναι. Δες τη δίνει, τρελέ. Γιάννη, θέλω να το δω. Ναι. Γράφω, αγάπη μου, έτσι, μπράβο. Κάνουμε ένα λοιπόν, ραντεβού να τα. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό εδώ που γράφει ο σκηνοσενεργογράφος. Λοιπόν, δεν έχετε παρθεί εδώ και 10 χρόνια. Πάρα. Τίποτα. Ναι. Μια ρούχλα. Ξέρει. Βγήκε τα γενιστία, ναι. Παρά το ότι είσαστε μόνο 8 χρόνια μαζί, 10 χρόνια λες δεν έχω κάνει τίποτα μαζί της, ούτε μια επαφή. Με τα ανάλογα υπονοούμενα, ναι. Παικτικά. Αυτό σ' ανάβει ακόμα πιο πολύ. Σε τρελαίνει. Ναι. Σε τρελαίνει, τι, ναι, φωτιά. Στάχτη. Εντάξει, φύγει, άστο. Λοιπόν, κατάλαβες. Τι, σε τρελαίνει και ξαφνικά τι γίνεται εδώ. Όχι, θέλω να πεις τώρα τι γίνεται, λογικά. Είμαι εκνευρισμένο. Όχι! Βλέπεις τη γάτα! Βλέπω τη γάτα. Ξαφνικά βλέπεις τη γάτα! Μιαου τη γάτα! Ναι. Κατάλαβε ξαφνικά λοιπόν ναι. Βλέπεις τη γάτα. Αυτό είναι. Ναι. Είναι σαν να δω τώρα τη γάτα με το που το έκανες. Ναι. Αισθάνεται αυτή την αντρυχία πάνω μου. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν. Παρακαλούμε να. Ποια γάτα βλέπεις. Άσους, Γιάννη. Λοιπόν, ποια γάτα βλέπεις. Αγκύρας. Όχι. Όχι, παιδί μου. Μια ξεφτύλα γάτα, κεραμιδόγατα. Τη συγχωρά. Ναι, αλλά ποια γάτα είναι αυτή. Είναι η γάτα, η δική της γάτα. Της γυναίκας μου. Αυτό είναι. Η αγάπη της. Πού είναι η γυναίκα, πού. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και με κάποιον άλλον. Εκεί είναι η τύχη της γάτας. Δεν τρελαίνεσαι. Αν τρελαίνεσαι. Τι είναι λοιπόν. Δηλαδή, και το παίξω με ένα. Δηλαδή, χωρίς να δείξω ότι είμαι και πολύ τρελό. Δεν θέλει κάρφωμα εδώ, όχι. Θέλω στο μάτι την τρέλα να φύγει, να το δω. Ποια γάτα είναι αυτή. Ποια γάτα. Σε μένα. Της γυναίκας μου λες η γάτα. Της γυναίκας μου, εφωνώ το λέω. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να φανεί αυτό, ναι. Πώς θα το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να είναι πάσα μία γάτα. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή έρχεται, ακούμε γάτα. Έρχεται, ακούμε, ναι. Αυτή η γάτα ναι. Είναι της γυναίκας. Κατάλαβες, εδώ είναι ακριβώς αυτό. Λέγαμε είναι... Ζάρα για να είμαι στο λόγο. Ναι, ναι, λοιπόν, εντάξει Ζάρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που σε τρελαίνει, ότι είναι η γάτα της. Λοιπόν, και αν εσύ λοιπόν σκεφτείς τώρα κάτι τρελό, τι ιδέα θα πέρασε από το μυαλό σου. Τι ιδέα έπαιρνε από το μυαλό σου. Άμα, ότι θα την πιάσω τη γάτα. Να σκοτώσεις τι. Τη γάτα. Τη γάτα, ναι, ναι τι το σκύλο. Θα την πνίξω. Ναι, όχι, ναι. Θα κάνεις ένα κακό τη γάτα. Θα την έχω πάρει στην αγκαλιά μου. Ναι. Για να προσποιηθεί ναι. Ένα συναισθηματικό, ξέρω εγώ, φιλοζωικό. Μπέρδεμα, ναι. Ναι. Η αγάπη της γάτας να φανεί ότι την αγαπώ. Μπράβο. Και η τύχη της γάτας. Καλύτερα από αυτό που τα έγραψε. Και η τύχη της γάτας, αφού την γάτα θα την πνίξω. Μπράβο, αυτό είναι. Διότι αν κάνεις κακό στη γάτα, ναι. Είναι η αγαπημένη της γάτα. Κάνεις κακό σε αυτήν. Κατάλαβες. Μήπως όμως είναι καλύτερο. Αν στα μήπως δεν έχει δράμα, όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει, κατάλαβες. Λοιπόν, έλα Γιάννη μου, κάτσε να το κάνουμε. Έλα, ανεβαίνουμε, εντάξει. Με δουλεύετε την ώρα του γυρίσματος. Λοιπόν, Γιάννη, λοιπόν, καταλαβαίνεις. Επειδή λοιπόν έρχονται γιορτές, η γάτα σε γυροφέρνει. Γιατί λέει όλο και κάποιο δώρο θα μου κάνει αυτός. Στα πόδια σου είναι η γάτα, φαντάσου να έρθει στα πόδια σου. Τρίβεται πάνω σου. Έτσι, ανεβαίνουμε αγόρι μου. Έτσι. Να την η παλιόγατα, άμα την καθαρίσεις τη γάτα, τι θα έρθει λύτρωση. Εντάξει, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη τη γάτα, πάρ' την πάνω σου, σέρνεται πάνω της, στο χέρι σου, την παίρνεις, τρίφτη πάνω σου, τρίφτη. Έτσι, έτσι με το χέρι σου, τρίφτη, είναι, νιώστη με. Νιώστα, τη γάτα. Στα πόδια σου ανάμεσα, ναι. Πονηρά. Γατούλα μου. Μπράβο, γατούλα μου. Κοίτα τη γάτα με πάθος μίσος. Έτσι, ξεγέλασέ τη. Και τώρα Γιάννη τι κάνεις αγόρι μου. Την πνίξω τη γάτα. Τη βαράς Γιάννη μου. Τη βαράω σαν χταπόδι. Βάρα τη Γιάννη μου. Βάρα τη. Τα ποδόγατα. Βάρα τη Γιάννη μου τη γάτα. Βάρα τη. Πάρτα ρε γάτα. Πάρτα γάτα. Καλλιτεχνικά νέα. Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία της χοροδίας του Τέος Λάνγκλον και Νίνα Αγίας Πετρούπολης στο Μάγαρο των Φίλων της Μουσικής. Παρευρέθηκαν οι φίλοι της μουσικής με τους φίλους τους. Δεν παρευρέθηκε η κυρία Παπαρίγα, γιατί όπως δήλωσε δεν συμπαθείται πολυφωνικά σχήματα. Απολαύστε με το φακό του Μέγα τους μοναδικούς χοροδούς της Αγίας Πετρούπολης σε ένα λαϊκό τραγούδι της πατρίδας τους. Σιγόν το κάνει ο Μίμης Ανδρουλάκης. Χαίρετε. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη,
ακόμα κι αν είσαι τι. Μα μη με πεις ποτέ, ποτέ σ' όσοι άλλοι σε τι.